κύριος Αργύρης Κουγιουμτζόγλου. Ταξίδευσα από τη Μυτιλήνη και βρίσκεται εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε όπως εδώ. Καλά είστε, κύριε Κουγιουμτζόγλου. Χαίρομαι, καθίστε. Κουγιουμτζόγλου, μου κάνει λίγο μικρασιάτικο. Έχετε καμία... Ο παππούς μου ήταν. Α, ήταν από τη Μικρασία τελικά ο παππούς, ε. Μάλιστα. Έμαθα ότι έχετε δύο παιδιά, είστε οδηγός ταξί και μένετε στη Λέσβο. Τι ωραία. Τι ωραία είναι η Μυτιλήνη. Πολύ ωραία. Ήσασταν ποτέ ναυτικός? Ναι. Έχετε κάνει μεγάλα ταξίδια? Πάρα πολλά. Α, πολλά χρόνια ήσασταν ναυτικός. Πόσα? 12 χρόνια. 12. Σε ποια μέρη έχει φτάσει η χάρη σας? Μέχρι την Αλάσκα. Oh, τόσο μακριά δεν περίμενα να ακούσω. Μέχρι την Αλάσκα. Κάθε μάλιστα. Λιμάνι και καημός. Ναι, ήταν τότε που η ναυτική, ας πούμε, εντάξει, φτωχή οικογένεια ήταν. Πήγα κι εγώ να βρω ότι, εντάξει. Πρωτόμπαρκο ήμουνα, βγήκα από φτωχή οικογένεια, αλλά να ψάξω κι εγώ την τύχη μου, ας πούμε. Κάπως ξεκινάνε ναι, όλοι. Βεβαίως, έτσι είναι. Ναι. Μου. Δεν, είναι ναι. δεν έρχονται όλα έτοιμα. Βέβαια. Κάπως γίνεται ναι, μία αρχή ναι. και μετά υπάρχει μία πορεία. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Το κλειδάκι το έχετε. Βεβαίως και το έχω. Πάρα πολύ ωραία. Για να ανοίξουμε αυτό το πακέτο που ξέρω ότι για σας απόψε κρύβει πολύ μυστήριο και αγωνία και δεν ξέρω κι αν θα σας βοηθήσει πολύ και το περιεχόμενό του. Ανοίξτε το και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ναι. Ένα γράμμα. Το διαβάσετε? Βεβαίως. Για την ακρίβεια αυτό το γράμμα ήρθε για μένα. Μάλιστα. Αλλά επειδή σας αφορά, θεωρώ ότι πρέπει να το διαβάσετε κι εσείς. Βεβαίως. Είναι σοκαριστικό λίγο, το καταλαβαίνω. Θα σας παρακαλέσω να μου το δώσετε για να το διαβάσω κι εγώ δυνατά αυτή τη φορά. Το όνομά μου είναι Ντάνιελ και είμαι από το Σικάγο του Ιλινόης. Εγώ και ο δίδυμος αδερφός μου δοθήκαμε για υιοθεσία σε ηλικία 2 ετών στο Σεν Λουίς του Μιζούρι. Γεννηθήκαμε στις 15 Νοεμβρίου του 1977. Προσπαθούμε μια ζωή να εντοπίσουμε τους βιολογικούς μας γονείς και μόλις τον περασμένο Ιανουάριο βρήκαμε τη βιολογική μας μητέρα. Τη ρωτήσαμε για τον πατέρα μας και μας είπε ότι τον γνώρισε στον Γκάλβεστον του Τέξας στις αρχές του 1977. Ήταν ελληνικής καταγωγής και δούλευε σαν ναυτικός σε φορτηγό καράβι. Της είχε πει ότι ήταν από τη Λέσβο της Ελλάδας. Πιστεύετε ότι με αυτά τα στοιχεία μπορείτε να μας βοηθήσετε να τον βρούμε? Μπορείτε να μας βοηθήσετε δίνοντάς μας κάποιες κατευθύνσεις? Είμαστε πολύ υπερήφανοι για την ελληνική μας κληρονομιά και έχουμε ξοδέψει ολόκληρη τη ζωή μας προσπαθώντας να τον βρούμε. Και έχει από κάτω διάφορες παραλλαγές πιθανές του ονόματός σας. Και εγώ θέλω τώρα, πιστοποιώντας τα στοιχεία, να μου πείτε, περάσατε από τον Γκάλβεστον του Τέξας όντας ναυτικός? Πέρασα. Περάσατε. Και γνωρίσατε μία γυναίκα ονόματι Κάθι Ντέιβις? Μάλιστα. Και είναι αλήθεια ότι είχατε μόλις 20 μέρες σχέσεις μαζί της? Ναι. Πόσο ένα βαπόρι μπορεί να καθίσει σε ένα λιμάνι? Πόσο να καθίσει? 10-20, ένα αυτό. Μήνα, το πολύ ένα μήνα. Το πολύ. Εντάξει. Ναι. 20 μέρες ήταν. Και ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι αυτό το 20ήμερο θα έφερνε μετά από 31 χρόνια μπροστά σας δύο παιδιά? Θέλω να σας πω ότι αυτά τα παιδιά δεν αξιώνουν τίποτα. Άλιστα. Από κανέναν. Είναι δύο λαμπροί επιστήμονες. Ο ένας είναι χημικός και ο άλλος είναι δάσκαλος.
και δεν είχαν την τύχη να τα μεγαλώσουν ούτε καν η μάνα τους. Η γυναίκα αυτή που γνωρίσατε τότε και ερωτευτήκατε και μείνατε μαζί τις 20 μέρες, μόλις 20 μέρες, αρκετές για να φέρουν σήμερα αυτό το πακέτο στη ζωή σας. Μάλιστα. Αυτά τα παιδιά δόθηκαν μόλις 2 χρόνων για υιοθεσία, διότι η μητέρα τους, εθισμένη στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά, θεωρήθηκε από το κράτος ανίκανη να τα αναθρέψει. Είχε έρθει υπόψη σας κάποιο πρόβλημα τέτοιο που είχε? Το είχατε καταλάβει ότι είχε τέτοιες τάσεις? Ναι. Ναι. Μάλιστα. Ξέρω ότι έχετε οικογένεια, έχετε 2 παιδιά, είστε ένας ευυπόληπτος πολίτης, πολύ αγαπητός στη Μυτιλίνη. Αλλά θέλω να σας πω ότι και αυτά τα 2 παιδιά έτυχε να βρεθούν σε αυτόν τον κόσμο, να γεννηθούν από αυτή τη μάνα. Είναι δικό σας καρπός, έχουν το δικό σας αίμα για το οποίο είναι περήφανοι. Είναι περήφανοι. Τα βγάλαν πέρα μόνα τους στη ζωή. Ψάχνουν 21 ολόκληρα χρόνια για να σας βρούνε. Μόλις τον Ιανουάριο εντοπίσανε τη μητέρα τους μετά από πάρα πολλές έρευνες και πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, η οποία τους έδωσε 2-3 στοιχεία, αυτά τα λίγα που είχαμε κι εμείς για να σας εντοπίσουμε. Τα οποία τα είχα δώσει εγώ. Στην ίδια, τότε. Πριν 31 περίπου χρόνια. Ήτανε το 1977. Πρωτόμπαρκος. Το πρώτο μου βαπόρ ήταν. Και πρώτη φορά έβγαινα μέσα με τη Μυτιλίνη, ας πούμε. Δεν είχα ξανά. Τώρα εξηγούνται όλα. Μικρός και άμαθος. Ναι. Έτσι λένε στην δική μου πατρίδα. Ήμουνα 19 χρονών. Ήσασταν ένα παιδί. Ήσασταν ένα παιδί. Προσπαθούσα κι εγώ, σαν όλους, έτσι, όλο τον κόσμο, να επιβιώσω. Σωστό. Να κάνω. Μα δεν σας μέφεται κανείς. Για κάτι, όχι, που κάνατε, για κάτι που παραλείψατε. Μόνο, καταρχάς, εσείς δεν μάθατε ποτέ ότι έχετε 2 παιδιά. Έτσι. Το μόνο που μετά από όλα αυτά, ναι, με το τους συνεργάτες σας και τα λοιπά, κατάλαβα, ναι. Ειδοποίησα την οικογένειά μου. Μάλιστα. Είχα χρέος στην αδελφή μου, ήταν ο γαμπρός μου, η μητέρα μου έχει πεθάνει. Να τους πείτε ότι έχω πάρει ένα πακέτο, ξέρει, ναι, κανείς κάτι γι' αυτό, ακριβώς, κάτι τέτοιο δηλαδή. Και μου είπε η αδελφή μου ότι είχε έρθει ένα γράμμα τότε. Πότε? Το 80. Αλήθεια? Ναι. Και... Από ποιον? Από την ίδια. Από την Κάθη? Ναι. Αλλά εγώ ήμουνα ταξίδευα, δεν μου το κρύψανε. Η μητέρα μου τώρα, εντάξει, δεν ήθελε να ταράξει, ας πούμε, τώρα τη δικιά μου τη ζωή κτλ. Το οποίο δεν το μάθα ποτέ. Σε αυτό το γράμμα, με συγχωρείτε, η Κάθη σας έλεγε ότι έχεις 2 παιδιά? Ναι, από... και μια φωτογραφία έλεγε. Αλήθεια? Έτσι μου είπε η αδερφή μου. Σας είπε η αδερφή σας ότι... Και σας το λέει τώρα, τόσα χρόνια μετά. Να σας πω κάτι, σας μοιάζουν πάρα πολύ. Έχω χάσει τον κόσμο κάτω από τα πόδια μου. Σας καταλαβαίνω, κύριε Κουγιουντζόγλου. Σας καταλαβαίνω. Έχω χάσει τη γη τώρα, μέσα από τα πόδια μου. Την πρώτη μέρα έχω χάσει... Τι να σας πω τώρα, έχω να κοιμηθώ μέρες. Σας καταλαβαίνω. Ούτε να οδηγήσω δεν μπορώ. Το ταξί, ας πούμε, σε Μυτιλίνη τώρα είναι... Ξαφνικά έχετε μια οικογένεια, μια δουλειά, μια ζωή στη Μυτιλίνη και έρχεται ένα πακέτο που έχει μέσα 2 παιδιά 31, για τα οποία δεν είχατε ιδέα. Τίποτα. Ιδέα. Τίποτα. Τα παιδιά όμως αυτά τράβηξαν το δικό τους Γολγοθά και μια ζωή είχαν ένα στόχο, να βρούνε τον Έλληνα πατέρα τους. Θέλω να κοιτάξετε εκεί. Δώστε μου παρακαλώ τα πρόσωπα των αγοριών. Αυτός είναι ο Ντάνιελ. Ίδιος είναι. Αυτός είναι ο Ντάνιελ. Ο Ντάνιελ είναι ίδιος εσείς. Και απ' την άλλη, δίπλα του είναι ο Ντομινίκ. Μάλιστα.
Να τους ακούσουμε. Βέβαια. Σας ακούμε, παιδιά. Ο λόγος δικό σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. How are you? Πώς είστε? Τι κάνετε? We're very excited to come here. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ. And the first thing we want to let you know is that we hold no hard feelings. Πρώτο πράγμα που θέλουμε να γνωρίζετε για μας, δεν νιώθουμε θυμό ή πικρία. We love you and we haven't even met you. Σας αγαπάμε, σε αγαπάμε, παρά το ότι δεν σε έχουμε ποτέ γνωρίσει. This means so much to us because η συνάντηση αυτή σημαίνει τόσα πολλά για μας. Too emotional to speak. Είμαι πολύ συγκινημένος για να σου μιλήσω. We just want you to be proud of us. Θέλουμε να είσαι υπερήφανος για μας. Θέλουμε να γνωρίζεις ότι είχαμε μια πολύ καλή θετή οικογένεια. Κατανοούμε ότι έχεις την οικογένειά σου, δεν θέλουμε να σε αναστατώσουμε. Θέλουμε απλά να σε γνωρίσουμε, να γνωρίσουμε την οικογένειά σου, να συνυπάρξουμε. Θα θέλαμε επίσης εσύ να γνωρίσεις τα εγγόνια σου, είναι πολύ όμορφα. Έχουμε υπέροχες συζύγους. Και θα ήταν υπέροχο για μας να έρθεις στην οικογένειά μας. Δεν υπάρχει καμία πικρία, κανένα αρνητικό συναίσθημα. Δεν θέλουμε χρήματα, δεν θέλουμε τίποτα. Τα συναισθήματά μας είναι αγνά. Η ψυχή μας θέλει απλά να σε συναντήσει, να σε αγαπήσει και να θέλουμε να σου δώσουμε τη δυνατότητα να γνωρίσεις τα εγγόνια σου. Τι απαντάτε σε όλα αυτά, κύριε Κουχιουμτζόγλου? Τι να απαντήσω. Έχουμε 9 φωνούς. Ο ένας του αυτοί μου είναι το ίδιο. Είναι ολόιδιος. Είστε εσείς πριν από 20 χρόνια? Κάπως έτσι. Αυτά είναι παιδιά σας, λοιπόν. You're a handsome man. Είσαι ωραίος άντρας. I'm Greek, that's why. And τι απαντάτε σε αυτά τα παιδιά? Εγώ, παιδιά μου είναι, γι' αυτό βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ. Μπράβο σας, κύριε Κουτζόγλου. Έχω τη γυναίκα μου με στηρίζει. Υπάρχουν δύο άλλα παιδιά που είναι αδέρφια τους. Έτσι είναι. Και βρέθηκα αυτή τη στιγμή εδώ. Να είστε πολύτεκνος. Ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα παιδιά, τώρα που τους βλέπω. Παλικάρια. Αχ, πόσο καιρό περίμεναν τα χρυσά μου για αυτή τη στιγμή, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ήρθε η ώρα, διώξτε μου το κεντρικό πακέτο. Διώξτε το. Ο Ντάνιελ. Ντάνιελ, εσείς your daddy. Και ο Ντομινίκ. Ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, καλά είστε ήδη, δεν το πιστεύω, γιατί με τον Ντανιέλ είστε αντίγραφα. Τα γόρια σας είναι. Πού να το φανταζόσασταν, κύριε Αργύρη μου, ότι θα είχατε δύο παλικάρια σε κίτρα δενός. Ούτε στα όνειρά μου δεν τα απίστευτα πράγματα. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το πακέτο, συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα. Και όμως τόσο αληθινά και τόσο χαρούμενα, όπως η σημερινή συνάντηση. Να είστε καλά. Και εσείς. Γερή δυνατή. Και εσείς. Welcome home. Thank you. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε να γνωρίσετε τώρα όλους τους υπόλοιπους. Yeah, okay. All right. Yeah.
See you. Ένα καράβι ζωή που ξενιτεύει τα όνειρά μας κι η μοναξιά στην κουπαστή να βασανίζει την καρδιά μας. Ό,τι μας χώρισε απόψε μας ενώνει κι ό,τι μας πλήγωσε απόψε μας λυτρώνει. Κι όσα δεν ζήσαμε μπροστά μας ζωντανεύαν κι όσα αγγίξαμε στο χθες μας σημαδεύουν. Ό,τι μας χώρισε απόψε μας ενώνει. Δεν ξέρετε, μπορεί τώρα να ήρθε η δική σας στιγμή. Μπορείτε να καλέσετε στο 212-212-5010 για να στείλετε το δικό σας πακέτο. Να μιλήσετε με τους συνεργάτες μου, οι οποίοι θα ασχοληθούν με όλη τους την αγάπη και την αφοσίωση μαζί με μένα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Την άλλη Πέμπτη στις 9, καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.